με έναν τρόπο πολύ επιθετικό στην καθημερινότητα. Υπάρχουν βουλευτές του Κινάλ που βρίζουν, το λέω έτσι. Με ποιους θα πάτε? Εσάς και κάποιοι από εσάς εκεί. Αυτό το υλικό, το έμψυχο, πώς θα πάει σε μια προγραμματική σύγκληση, αν αυτή είναι εφικτή? Έχετε δίκιο ότι στην παρούσα φάση και ενώ με τις εκλογές δεν υπάρχει δυνατότητα σε επίπεδο κορυφής να υπάρχουν τέτοιου είδους συνεργασίες. Διότι η επιλογή της ηγεσίας του Κινάλ, της κυρίας Γεννήματα, είναι η επιλογή της στρατηγικής ήττας, όπως λέει, του ΣΥΡΙΖΑ, άρα του να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα κερδίσει το Κινάλ αν χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, πράγματι η δορυφοποίηση των δυνάμεων του κέντρου, αυτών που έχουν απομείνει γύρω από το Κινάλ προς τη Νέα Δημοκρατία, είναι ένα αρνητικό στοιχείο. Πιστεύω όμως ότι θα κριθεί στις εκλογές αυτή η στρατηγική και όλοι θα επανατοποθετηθούν. Διότι σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα που έχουμε βγει από τους καταναγκασμούς των δανειακών συμβάσεων, τους μεγαλύτερους τουλάχιστον, δημιουργούνται προγραμματικές συνεννοήσεις και συμπράξεις. Μία με ένα πρόσημο νεοφιλελεύθερο, συντηρητικό. Σήμερα η δεξιά στην Ευρώπη, αυτό είναι ένα νέο στοιχείο, ένα μεγάλο κομμάτι της δεξιάς στην Ευρώπη, ο Σαλβίνι, ο Ορμπάν, ο Σαϊχόφερ, είναι ένα πάντρεμα, ένα υβρίδιο, ένας γάμος ανάμεσα σε νεοφιλελευθερισμό και ακροδεξιές αντιλήψεις. Αυτό είναι το νέο στοιχείο που έρχεται και στην Ελλάδα. Και η Νέα Δημοκρατία, που είναι πράγματι ένα κόμμα της κεντροδεξιάς, με σημαντική συνεισφορά που αναφέρθηκε στη μεταπολίτευση ο κ. Καραμανλής νωρίτερα, σήμερα δεν είναι αυτό. Δεν είναι η δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Είναι η Νέα Δημοκρατία στο πλαίσιο μιας ευρωδεξιάς που πηγαίνει ένα μεγάλο κομμάτι της προς την ακροδεξιά. Νεοφιλελευθερισμός συν ακροδεξιά. Είναι ο νέος γάμος ενός κομματιού στο οποίο ακουμπάει και ένα μέρος σημαντικό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το πολιτικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Με αυτό μπορεί να συμπράξει η κυρία Γεννηματά? Κύριε Φίλιο, νομίζω ότι περιγράφετε το κύριο Καμένο. Περιγράφω διότι εσάς. Ο κύριος Καμένος είναι αυτός ο οποίος τελικά είναι πιο κοντά στις θέσεις του Όρμπαν. Η Νέα Δημοκρατία ήταν το πρώτο κόμμα στον κύριο Γεωργιάδη να μιλάει υπέρ του Όρμπαν. Δημόσια τηλεόραση. Αντιπρόεδρος του κομματός σας είναι. Τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Κίρτσο. Δεν είναι ούτε ο κύριος Γεωργιάδης, ούτε ο κύριος Βορύδης. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος δεν έχει αυτές τις ακραίες θέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να σπάσει το φράγμα των ψήφων που έχει μπροστά του, κάνει το πάει με όλους. Ένας Καραμανλής, γιατί είναι αρκετά τα μηνύματα του κόσμου τώρα που γίνεται η συζήτηση με εσάς, καλύπτει αυτούς που θεωρεί ο Καμένος ακραίους? Μα ο Καμένος ο ίδιος ανήκει σε ένα πολιτικό χώρο σήμερα, μετά την αποχώρησή του από τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Σε τι είναι δεξιότερα? Μην το ξεχνάμε σε αυτό. Σε τι είναι δεξιότερα? Αυτό είναι το λαϊκιστικό κομμάτι της δεξιάς το οποίο και στο μακεδονικό συμφωνείτε μαζί του. Στο μακεδονικό συμφωνείτε με τον κύριο Καμένο. Πώς είναι δεξιότερα, κύριε Καμένο? Το να έχεις μια πατριωτική θέση δεν σημαίνει ότι είσαι εθνικιστής. Μα πού είναι δεξιότερα, ο κύριος Καμένος είναι δεξιότερα. Δεξιός είναι, τι δεξιότερα? Μαζί σας ήταν. Ο κύριος Καμένος έχει μια πολιτική τοπο... Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται όπως θέλει. Πριν και πολύ σωστά κάναμε μια αναφορά στην αντίσταση. Δηλαδή, κύριε Καραμανλή, εγώ θυμάμαι ως μικρό παιδί ο Τσαρούχης να λέει ότι στην Ελλάδα ό,τι δηλώσεις είσαι. Υπήρξαν άνθρωποι, επειδή έχετε περάσει από την αριστερά, κύριε Φίλη, οι οποίοι παριστάναν τους αντιστασιακούς και τελικά είχαν συνεργαστεί με τη Χούντα. Πάντως έκανε εντύπωση, κύριε Καραμανλή. Το τι δηλώνει λοιπόν ο καθένας, όχι. Το τι δηλώνει ο καθένας, εμένα δεν με καλύπτει. Αλλού γίναν. Ο κύριος Καμένος σήμερα δεν έχει σχέση ούτε με τις παραδόσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή, για να απαντήσω στον αγαπητό του Εσείς ως τι μιλάτε, ως πατριάρχης ενός χώρου μιλάτε? Σε καμία περίπτωση. Τότε λοιπόν υπό την φυλακή ο καραμανλισμού είσαστε. Εγώ λέω ότι οι αρχές της Νέας Δημοκρατίας έχουν να κάνουν με το μέτρο, τη δωρικότητα και μακριά από λαϊκισμό. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει μείνει όρθια από το 1974 μέχρι σήμερα και πρωταγωνιστεί. Ας δούμε, κύριε Φίλε και ο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο εσείς θέλετε να επανατοποθετήσετε στην αριστερά, πώς από το 4 πήγε στο 37 και να δούμε σε μερικά χρόνια που θα βρίσκεται. Κοιτάξτε, όταν θα δούμε. Μπορώ να σας πω που βρίσκεται τώρα. Όταν θα αντικαταστήσετε, γιατί είστε ένα κακέκτυπο αντικατάστασης της χειρότερης βοήθειας. Η τελευταία δημοσκόπηση της ΕΡΜΑΤ, κύριε Καραμανλή, αλλά καταλαβαίνω το μένος σας. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει προγραμματική αντιπαράθεση. Η τελευταία δημοσκόπηση της ΕΡΜΑΤ που έγινε για λογαριασμό του ΣΤΑΡ δίνει λοιπόν Νέα Δημοκρατία 30,9, ΣΥΡΙΖΑ 22,1. Να πάμε και στα άλλα κόμματα.
Κίνημα αλλαγής 6,5. 6 Χρυσή Αυγή. 5,9 το ΚΚΕ. 2,6 Ένωση Κεντρών. 1,5% οι ανεξάρτητοι Έλληνες. 1,3 η Ελληνική Λύση. 1,1 η Ανταρσία. Και 1 το ποτάμι. Και άλλο 3%, έτσι, και δεν αποφάσισα, δεν απαντώ στο 14,4%. Και λευκό άκυρο είναι γύρω στο 18%. Εδώ δεν υπάρχει αυτοδυναμία, με βάση τα ποσοστά αυτά. Δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Και υπάρχει και ανοιχτό παιχνίδι, ενώ στο αποτέλεσμα. Είναι ένα περίπου 20% που δεν το προεκτείτε τι θα ψηφίσει αυτή τη στιγμή. Με 8% διαφορά ανοιχτό παιχνίδι. Βεβαίως, ανοιχτό είναι. Δεν είναι κλειστό. Όλα γίνονται στη ζωή. Που, όχι, εδώ πρέπει να πούμε για ένα μεγάλο ηττημένο, που είναι ο κανένας. Για πρώτη φορά στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος, δεν είναι πρώτος ο κανένας. Είναι μπροστά ο κύριος Μητσοτάκης έναντι του κυρίου Τσίπρα. Όπως επίσης ήταν καλύτερη, σύμφωνα με την δημοσκόπηση, καλύτερη εμφάνιση του κυρίου Μητσοτάκη από ότι ήταν αυτή του κυρίου Τσίπρα. Πάντως, οι δημοσκοπήσεις που θα βγουν και αύριο και την Κυριακή, πάνω κάτω είναι μια διαφορά 8 με 10 μονάδες. Αυτά που λέει ο κόσμος είναι τα εξής. Μειωμένες όμως. Ότι για πρώτη φορά θα ψηφίσουν. Διαφορές μειωμένες. Χωρίς να λάβουμε υπόψη τις επιθυμίες των κομμάτων. Ξέρουμε ότι τα κόμματα θα σφαχτούν, τα ιδιαίτερα τα δύο μεγάλα, για το ποιο θα μπορέσει ή να παραμείνει στην εξουσία. Είναι αδιαδεκτή το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, κύριε Καραμαλή. Δεν μας αφορά αυτό. Εμάς μας αφορά η ρεαλιστική πολιτική, όμως με στοιχεία ότι μπορεί να εφαρμοστεί. Ήταν και τα ερωτήματα και των δυο σας. Αν υπάρχει δυνατότητα όλα αυτά τα οποία εξαγγέλθηκαν να εφαρμοστούν. Ή αν θα μπορέσουμε να μιλάμε για περήφανη εθνική πολιτική μετά το 2060, όπου ορισμένοι εκ των παρόντων, εξαιρούνται οι παρόντες, για μένα είμαι σίγουρος, δεν θα είναι σε αυτό το μάταιο κόσμο. Εκτός αν συνεχίσω μέχρι τότε να κάνω εκπομπή και από την κόλαση. Το πιθανότατο. Γιατί παράδεισο αποκλείεται να πάω όταν έχω μπλέξει με δημοσιογράφους όπως ο Γιάννης Πολίτης, ο Αντώνης Δελατόλας. Ελπίζω σε πολιτικούς όμως όπως ο Νίκος Φίλης και ο Κώστας Καραμαλής. Κύριε Παπαδάκη, ευχαριστούμε την ελπίδα σας. Αλλά δεν αφορά τα πρόσωπά μας, αφορά τους πολιτικούς χώρους που εκπροσωπούμε. Έτσι. Έχει σημασία αυτό. Και εκπροσωπούμε κάτι διαφορετικό. Όχι το ίδιο πράγμα. Ο πολίτης επιλέγει ένα από τα δύο. Και θέλω η συζήτηση που θα γίνει μέχρι τις εκλογές να είναι μια συζήτηση προγραμματικού επίπεδου, να καταλάβει ο πολίτης. Και ήπια, όπως έγινε τώρα. Και ήπια. Και να έχει και τις εντάσεις, δεν είναι αυτό το θέμα. Οξύτητα να μην έχει. Και αντιπαραθέσεις πάντα θα έχει. Πάντα αντιπαραθέσεις. Εγώ θα συμφωνήσω με επιχειρήματα. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι συγκρούονται δύο κόσμοι, το φως και το σκοτάδι που λέει παλιότερα ο Μακαρίτης ο Κουτσιόγιος. Όχι. Συγκρούνται δύο διαφορετικά προγράμματα. Δύο προγράμματα διαφορετικά. Και οράματα διαφορετικά. Εμείς για παράδειγμα. Κάντε μια κουμπαριά που τα βρίσκετε. Εμείς δεν τα βρίσκουμε ούτε κάνουμε κουμπαριές και βεντέτες όπως στην Κρήτη που λέτε. Με τον κύριο Καμένο κάνουν κουμπαριές και βεντέτες. Πολιτικά μιλάμε. Αγαπάνε πιο πολύ. Έχετε καεί με τον κύριο Καμένο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο.